Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Γεια σα. Κάνω αυτό το σύντομο βίντεο. Είναι Τετάρτη, είναι 15 Μαρτίου 2023. Και όπως λέω και στον τίτλο του βίντεο, έλατε να ρυθμιστούμε. Λοιπόν, θα πιω μαζί σα τον πρωινό μου καφέ και θα σα μιλήσω για πράγματα τα οποία μπορεί να σας φανούν ενδιαφέροντα, μπορεί να σας φανούν χρήσιμα, μπορεί να σας, ακόμη και να σας εμπνεύσουν. Λοιπόν, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, αυτό είναι το σπίτι μας και είναι οπωσδήποτε το δικό μου σπίτι. Και έχω νέα να σας πω. Καταρχάς, έχει έρθει το καινούριο μας μικρόφωνο. Χθες ασχολήθηκα με το ε, βασικά δεν είναι το μικρόφωνο που έχει έρθει χθε. Χθε έχει έρθει αυτό το μικρό το μηχανηματάκι που είναι ε, αυτό που μετατρέπει το αναλογικό σήμα του δυναμικού μικροφώνου σε ηλεκτρονικό σήμα που να μπορεί να, να μπει στον υπολογιστή. Ε, ελπίζω ο ήχος να είναι καλύτερος από προηγούμενους, γιατί ναι, είναι αλήθεια ότι... Αν ο ήχος δεν είναι καλός, δυσκολεύεται κάποιος να παρακολουθήσει ένα βίντεο ή ένα ηχητικό. Και η αλήθεια είναι πως εμείς οι άνθρωποι είμαστε δύσκολοι, εγώ τουλάχιστον ως άνθρωπος, νομίζω όλοι, <laughs> είμαστε δύσκολοι στις αλλαγές και δύσκολοι στις αλλαγές της ρουτίνας. Και πράγματα που νομίζουμε ότι είναι απίθανο να τα κάνουμε, ε, να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τη ζωή μας. Τώρα εδώ μιλάμε για αναβάθμιση ήχου και εικόνας και φωτισμού στο στούντιο που φτιάχνω εδώ τα βίντεο, το οποίο δεν είναι και θέμα ζωής και θανάτου, όμως είναι κάτι το οποίο ε, για μένα που καθημερινά κάνω βίντεο είναι στην ουσία αναβάθμιση της ζωής μου, η αλλαγή της ζωής μου. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι πω πω τώρα, μα πώς να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, πώς εγώ να πάρω ένα άλλο μικρόφωνο, μα δεν θα τα καταφέρω, μα 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 δικαιολογίες, procrastinations όπως λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή να καθυστερούμε να κάνουμε κάτι, αναβλητικότητα και να... Α, α, ικανοποιούμαστε με κάτι κατώτερο από αυτό που μπορούμε να έχουμε. Εντάξει. Θα μου πει, ανακάλυψε τώρα την ταχυνόπιτα. Είναι μια έκφραση κυπριακή. Ανακάλυψα την ταχυνόπιτα. Η ταχυνόπιτα είναι ένα πολύ δημοφιλέ γλυκό που το γνωρίζουν και οι παππούδε μα. Οπότε, όταν λέει κάποιο, Α, έχω ανακαλύψει το Ακάτι, λέει, Έχει ανακαλύψει τι πυραμίδε, Έχει ανακαλύψει την ταχυνόπιτα. Όχι, δεν έχω ανακαλύψει την ταχυνόπιτα. Απλώ έχω ανακαλύψει, έχω μάθει για ακόμη μια φορά ότι κάποιε φορέ πρέπει να παίρνουμε απόφαση να κάνουμε κάποια πράγματα όσο δύσκολο και μα φαίνεται να αλλάξουμε τις ρουτίνες μας, όσο δύσκολο και μας φαίνεται να βρούμε την ενέργεια, το χρόνο, τα χρήματα για να κάνουμε κάτι, εάν το αποφασίσουμε, εάν το βάλουμε στόχο, εάν το οραματιστούμε και αν προσπαθήσουμε βήμα με βήμα να κάνουμε τη διαδικασία για να κάνουμε upgrade όχι μόνο το στούντιο στο οποίο γυρίζουμε τα βίντεο, αλλά και τη ζωή μα, νομίζω πω μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, θέλω να ακούσω τη γνώμη σα για το μικρόφωνο. Έκανα πολλέ δοκιμέ, <laughs> είδα διάφορα βίντεο. Έχω διαλέξει μια μέση οδό. Δεν είναι η πιο επαγγελματική οδό του στυλ να ηχογραφώ τον ήχο ξεχωριστά σε μια συσκευή που παίρνει τον ήχο και μετά να κάνω το μιξάρισμα. Γιατί πραγματικά σε αυτή την φάση λέω δεν έχω χρόνο ή θέλω να ασχοληθώ με πιο ουσιαστικά πράγματα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχω, κάνει, όμως, έχω πάρει όμως τη μέση εδώ, έχω πάρει τους βραχίονες, εδώ βλέπετε είναι και το άλλο το μικρόφωνο το παλιό το οποίο επειδή κάνει και μιξάζ αυτός ο, αυτό το η συσκευή που ήρθε χθε από, από, το διαδίκτυο που την αγόρασα όταν θα έχουμε εδώ την Αριστονίκη και θα έχει κάθε μια το δικό της μικρόφωνο, τεράστιο upgrade αυτό, τεράστια αναβάθμιση της Αριστονίκη ε, έχω κάνει αυτό. Στόχος μου δεν είναι να, μόνο να έχω καλύτερο ήχο και καλύτερη εικόνα. Στόχος μου είναι να κάνω καλύτερα βίντεο και πιο ουσιαστικά βίντεο. Όμως κάποια πράγματα βοηθάνε. Το ίδιο ισχύει και για τη δουλειά που κάνουμε με τον εαυτό μας. Κάποιος μπορεί να πει εμένα με ενδιαφέρει μόνο ο εσωτερικός μου κόσμο. Εγώ θα κοιτάζω μόνο ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Εγώ θα διαβάζω μόνο ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία. Εγώ θα ψυχοθεραπεύομαι. Δεν θα φροντίζω καθόλου το σώμα μου. Δεν με νοιάζει η διατροφή μου. Δεν με νοιάζει αν κοιμάμαι καλά. Δεν με νοιάζει πώ είναι το δέρμα μου. Δεν με νοιάζει το ένα. Δεν με νοιάζει το άλλο. Εγώ είμαι εσωτερικό άνθρωπο. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να είμαστε ολόκληροι άνθρωποι και να φροντίζουμε και τα εσωτερικά μας και τα εξωτερικά μας και στην περίπτωση του κανάλιου μας να φροντίζουμε και το περιεχόμενο, να φροντίζω εγώ ως δημιουργός και το περιεχόμενο το βίντεο, αλλά και το πώς παραδίδονται αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, ένα άλλο νέο που θέλω να σας πω είναι ότι κατόπιν α, δημοφιλούς απέτησης, popular demand λέγεται στα αγγλικά, το αποφάσισα να πάρω αυτό το βήμα, να βγω έξω από τη ζώνη ασφαλείας μου, να βγω έξω από το comfort zone μου και να ξεκινήσω ένα podcast. Ένα podcast εβδομαδιαίο, όχι καθημερινό. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μας παρατήσω και δεν πρόκειται να αφήσω το κανάλι μας, το σπίτι μας, τη ψυχοεκπαιδευτική μας φωλιά. Όμως επειδή αρκετοί από εσά σε κατηδίαν συνομιλίες μας, μου έχετε πει φτιάξε ένα podcast, γιατί ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να βλέπουν τα βίντεο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν για τα βίντεο. Και το podcast είναι ένα πολύ δημοφιλές μέσον, ούτως ώστε κάποιος να ανεβάζει στο διαδίκτυο ηχητικά, είναι σαν ραδιοφωνικές εκπομπέ on demand. Uh, τα podcast, δηλαδή όπως είναι τα βίντεο εδώ στο YouTube που ανεβαίνουν και όποτε θέλετε μπαίνει κάποιος και βλέπει τα βίντεο και ακούει αυτά που λέω, έτσι και τα podcast είναι επεισόδια ηχητικά, τα οποία θα ανεβαίνουν σε τρεις βασικούς παροχής podcast, το Apple Podcast, το Google Podcast και το Spotify και θα βγαίνουν μια φορά τη βδομάδα, μια μέρα τη βδομάδα. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει ποια θα είναι αυτή η μέρα. Αν θα είναι Δευτέρα, αν θα είναι Παρασκευή, αν θα είναι Σάββατο. Θα δω. Θα σκεφτώ. Θα σκεφτώ. Αν θα είναι Τετάρτη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ακόμη, ακόμη τώρα είμαι στη διαδικασία που προσπαθώ να φτιάξω το εξώφυλλο του podcast. Α, όχι εγώ προσωπικά, ο. Ο Χρήστη με, με το ψευδόνιμο σατανικό κοτόπουλο, σατανικ τσίγκεν, που είναι, υπάρχει το πρόσωπο, είναι καλλιτέχνη, ζει και εργάζεται στην πάφο και γνωρί, τον γνωρίζω προσωπικά. Αυτή τη στιγμή που σα μιλάω, ετοιμάζει το, το εξώφυλλο. Και όταν θα είναι έτοιμο το podcast, θα ανεβαίνει οπωσδήποτε σε αυτέ τι τρει πλατφόρμες που σα έχω πει, αλλά θα το ανεβάζω και εδώ στο κανάλι μα. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να ανοίξετε podcast. Απλώς σας ενημερώνω ότι θα υπάρχουν κάποια βασικά βίντεο, βασικά ηχητικά, βασικά επεισόδια, δεν όχι βίντεο, εγώ, εγώ έχω κολλήσει το βίντεο. Θα υπάρχουν κάποια βασικά ηχητικά επεισόδια που θα ανεβαίνουν μια φορά τη βδομάδα ως podcast, τα οποία όμως θα γυρίζονται και ως βίντεο και θα ανεβαίνουν και εδώ στο κανάλι μας. Οπότε δεν χρειάζεται εσείς να κάνετε κάτι, απλώς σας ενημερώνω ότι κάνουμε αυτό το upgrade. Και ο λόγος που πάω στο podcast είναι και για να αυξηθεί ε, ο κόσμος ο οποίος θα μάθει για το κανάλι μας, αλλά και γιατί στο χώρο των podcast γίνονται διάφορες συνεργασίες. Ήδη από το 2018 ε, έχω φιλοξενηθεί στο podcast της εξαιρετικής και πρωτοπόρου, Podcaster της Δέσποινας Κανάκοκλου, το podcast «Γιατί Όχι», το οποίο είναι το πρώτο που έχει τρεντάρει στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο podcast το οποίο έχει γίνει τόσο δημοφιλές και εξακολουθεί να είναι δημοφιλές και το ακούνε πολλές χιλιάδες άνθρωποι κάθε εβδομάδα. Ε, τέτοιου είδους συνεργασίες όπως αυτή με τη Δέσποινα είναι πιο εύκολο να γίνουν μέσω των podcast. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε γι' αυτό, απλώς σας ενημερώνω νο... τι θα κάνω. Λοιπόν, ας ρυθμιστούμε, λέει ο τίτλος του βίντεο. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ είμαι απορυθμισμένη. Χθε το βράδυ μου στείλε μήνυμα η αγαπημένη μου φίλη, η ψυχολόγος, η συνάδελφος, η Μαριάννα Μιτάκη, και μου λέει τι κάνεις, πώς είσαι να σας το διαβάσω ακριβώς στη συνομιλία μας με τη Μαριάννα να γελάσετε ή να χαμογελάσετε. Μου γράφει η Μαριάννα χθες το βράδυ. Εσύ είσαι καλά. Ξεκίνησες να γράφεις ξανά το βιβλίο σου. Κάτι. Μου έγραψε τα, αυτά που θέλω να μου πει τα δικά της. Και μετά ως καλή φίλη και ως γνήσια φίλη και ως άνθρωπος που είχε ενσυναίσθηση με ρώτησε και για μένα. Της λέω ακόμη όχι. Θα ξεκινήσω podcast, της το είπα χθες το βράδυ, σας το λέω σήμερα το μεσημέρι, τι ώρα θα βγει το βίντεο. Απόψε πήγα για πρώτη φορά περπάτημα μετά από πολύ καιρό και μου βάλε καρδούλα η Μαριάννα και μου λέει μπράβο. Γιατί η Μαριάννα καθημερινά ασκείται και καθημερινά πηγαίνει περπάτημα και πρέπει και εγώ να το επαναφέρω το περπάτημα στη ζωή μου γιατί έχω τεμπελιάσει. Τη λέω έχω μια ραθυμία και απορρίθμιση. Ραθυμία σημαίνει τεμπελιά. Δηλαδή αυτές τις μέρες στην, στον απόϊχο της τραγωδίας των τεμπών και όλων αυτών με τα οποία ασχολήθηκα έχω απορριθμιστεί συναισθηματικά και έχει λίγες μέρες που έχει πέσει η αδρεναλίνη των πρώτων ημερών που είμαστε έτσι όταν ασχολούμαστε με ένα θέμα πολύ ε, excited, πολύ ενθουσιασμένοι και μας καταβάλει και δεν καταλαβαίνουμε ότι ταλαιπωρούμαστε, άμα ξεφουσκώσει λίγο αυτή η φούσκα, τότε παραμένει για όσους από εμάς έχουμε θέμα με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, παραμένει συναισθηματική απορρίθμιση. Δηλαδή να, να μην έχουμε όρεξη, να μην... Εγώ αυτές τις μέρες δεν είχα ιδιαίτερη όρεξη, δεν, δεν, όρεξη για ζωή εννοώ. Δεν ένιωθα ιδιαίτερα καλά, παρόλο που δεν συνέβη και κάτι συγκεκριμένο να με αναστατώσει στην προσωπική μου ζωή. Εντάξει, ε, η αλήθεια να λέγεται ότι το βίντεο που έκανα για τον ε, ε, Αμβρόσιο με αναστάτωσε, δηλαδή ήταν μεγάλο trigger ήταν ένα ισχυρό ερέθεσμα το οποίο με απορρίθμισε συναισθηματικά το να ασχοληθώ με την εξαιρετική τοξικότητα που έρχεται από το χώρο της τρισκολυψίας και προφανώς μου ξύπνησε κάποια εσωτερικά τραύματα επειδή τη μισή μου ζωή την έζησε εκεί μέσα στο χώρο της θρησκοληψίας και στο χώρο της, ενός θεού τιμωρού και μιας ζωής μέσα στο φόβο, μέσα στην προσπάθεια να μην αμαρτήσεις, προσπάθεια να μην κάνεις κάτι κακό και μέσα σε όλη αυτή την τοξικότητα που έχει ο κάθε ένας ο οποίος αντιμετωπίζει με επιπολαιότητα την πνευματικότητα γιατί θεωρώ ότι η θρησκοληψία είναι μια εξαιρετικά επιπόλεια αντιμετώπιση της πνευματικότητας όπου νομίζω ότι κάτι κάνεις και ότι κάποιο είσαι επειδή πας στην εκκλησία ή επειδή συμμετέχεις στα μυστήρια, επειδή νηστεύεις, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και είναι ένας τρόπος σκέψης και ένας τρόπος ζωής ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψυχικά υγιεινός. Μιλάω για τη θρησκοληψία και το φανατισμό. Λοιπόν, έκανα εκείνο το βίντεο, δεν μετανιώνω που το έκανα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα βίντεο το οποίο θα παραμείνει και στο μέλλον όταν με ρωτάνε άνθρωποι για τέτοια ζητήματα θα τους παραπέμπω σε εκείνο το βίντεο. Με αναστάτωσε όμως εκείνο το βίντεο. Με αναστάτωσε. Με αναστάτωσε ε, και ε, μου πιενθύμισε για ακόμη μία φορά ότι έχω κι εγώ τις θεματάρες μου. Λοιπόν, άρα υπήρξε έτσι μια συναισθηματική και εγω τις τελευταίες μέρες. Υπήρχε τις τελευταίε μερες μία... Απογοήτευση από τον εαυτό μου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζομαι τον ύπνο μου. Ε, κάνω μία συνειδητή προσπάθεια εδώ και ένα μήνα περίπου να κοιμάμαι πιο νωρίς και να ξυπνάω πιο νωρίς. Γιατί είχα καταλήξει σε μία κατάσταση στην οποία... Πήγαινα για ύπνο τρεις το πρωί, τέσσερις το πρωί και ξυπνούσα έντεκα το πρωί, δώδεκα το μεσημέρι. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι υγιεινό με την έννοια του ότι ξεκουράζεσαι καλύτερα όταν κοιμάσαι πιο νωρί και έχεις περισσότερη ενάργεια και περισσότερη όρεξη και δημιουργικότητα όταν ξυπνάς πιο νωρί. Σίγουρα δεν πρόκειται να γίνω ποτέ ο πρωινός τύπος που ξυπνάει στις 4 και στις 5 και στις 6 το πρωί, αλλά για μένα στόχος, ακούς Λάκη, έχουμε στόχο, έχουμε στόχο λακούλι. Ο στόχος μου είναι να πηγαίνω για ύπνο στις 1 και να ξυπνάω στις 9. Αυτό το στόχο βάζω, ένα στόχο εφικτό, ένα στόχο που μπορώ να τον καταφέρω, και αγωνίζομαι για αυτόν. Και τις τελευταίες μέρες είχα έτσι αποκαρδιωθεί και λέω ρε παιδί μου δεν θα τα καταφέρω, όμως θα τα καταφέρω. Όπως είπα και στη Μαριάννα χθε, ανασκουμπώνουμε μανίκια, σηκώνουμε τα μανίκια μας πάνω. Ε, κυριολεκτικά έπιασα τον εαυτό μου να το σηκώσω. Κυριολεκτικά έκανα την ψυχολόγο του εαυτού μου χθε. Έχω σήμερα συνεδρία με την ψυχολόγο μου, αλλά χθε είπα να κάνω μια παρέμβαση. <laughs> μια παρέμβαση, θα το συζητήσω και με την ψυχολόγο μου σήμερα. Είπα να κάνω μια παρέμβαση έτσι. και είπα κόρη ξύπνα. Ξύπνα είπα στον εαυτό μου. Εντάξει, αρκετή απορρίθμιση, αρκετά έχει ξεφύγει από το στόχο σου. Είναι ανθρώπινο να αναστατώνεσαι, είναι ανθρώπινο να μην νιώθει καλά. Είναι ανθρώπινο που έχει επηρεαστεί. Αυτά τα έχω πει στον εαυτό μου, Έ, τα λέω και εσά. Είναι ανθρώπινο να έχει επηρεαστεί από την τραγωδία που έχει σύγκλονισει το Πανελλήνιο, όμως, πρέπει να μας μαζευτεί. Γιατί ε, η ζωή συνεχίζεται και από τη στιγμή που δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή του πένθους, δηλαδή για όσους δεν έχουμε πρωτοπαθές πένθος από αυτό το συμβάν και το πένθος μας ήταν εθνικό και συλλογικό και δευτεροπαθές, δεν είμαστε χρήσιμοι ούτε στο έθνος μας, ούτε στη χώρα μας, ούτε στην κοινωνία μας, ούτε καν στον εαυτό μας όταν συνεχίζουμε να είμαστε απορριθμισμένοι. Σε αυτό το πνεύμα απαγόρευσα στον εαυτό μου να ξαναδώ οτιδήποτε, στο YouTube κοιτάω κλιπς από εκπομπέ, να ξαναδώ οποιαδήποτε εκπομπή πραγματεύεται το ζήτημα αυτό, το απαγόρευσα τον εαυτό μου. Το πράγμα έχει ξεχυλώσει πάρα πολύ και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω να συμμετέχω σε αυτό και να επηρεάζομαι από αυτό με πια έννοια. Με την έννοια ότι αυτό που έχω καταλάβει και αυτό που έχω παρακολουθήσει αυτές τις μέρες, χθες δεν είδα τίποτα σε σχέση με τα τέμπη, ήταν η πρώτη φορά και δεν θα ξαναδώ. Μιλάω, δεν θα ξαναδώ από αυτές τις εκπομπές, τις καθημερινές, οι οποίες έχουν σηκώσει λάβαρο και σημαία τώρα και έχουν γίνει και ε, εννοείται ότι όταν υπάρξει ένα σοβαρό ντοκιμαντέρ περί του ζητήματο θα το δω δεν είναι αυτό που λέω απλώς βλέπω ότι υπάρχει ένα ξεχύλωμα δριός πεσούσις πάσαν ήρξηλεύεται αυτό που έχω πει και στο βίντεο που έκανα για τον ακατανόμαστο τον Αμβρόση ότι έπευκαιρία της τραγωδίας τα τέμπη διάφοροι έχουν χτίζουν μια καλή εικόνα του εαυτού τους και ίσως για να ανατρέψουν και μια παλιότερη κακή εικόνα και έχουν βρει την ευκαιρία τώρα να γίνουν σωτήρες και να λένε αυτά που θέλουν να ακούσει ο κόσμος, όπως και να έχει, δεν με αφορά το ζήτημα, απέχω. Δεν μετανιώνω που ασχοληθήκα, θεωρώ πως τα βίντεο που έχω φτιάξει την πρώτη εβδομάδα τα οποία αφορούσαν τη διαχείριση του πένθου, του συλλογικού τραύματος, τη, 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 μεταβ... τη διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος, η παρέμβαση που είχα στην εκπομπή της κυρίας Μπακοδήμου κλπ. θεωρώ ότι ήταν χρήσιμα για κάποιους ανθρώπους και επικοδομητικά. Όμως θέλω να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, χωρίς να σημαίνει ότι σταματώ να νιώθω συμπόνια, ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επηρεαστεί πρωτογενώς από το πένθος και χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω σταματήσει και χωρίς να σημαίνει ότι έχω σταματήσει να θέλω να αλλάξει η κοινωνία μας, η χώρα μας προς το καλύτερο. Αλλά με το να συνεχίζω εγώ να είμαι απορριθμισμένη και με το να συνεχίζω να ασχολούμαι ανοιχθημερών με το τι μια εκπομπή και τι η άλλη δεν βοηθάει σε τίποτα αυτό, ούτε στον κοινό σκοπό, ούτε και στον προσωπικό μου σκοπό, που ο προσωπικός μου σκοπός στη ζωή για μένα είναι άλλο, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ο προσωπικό μου σκοπό στη ζωή να παρακολουθώ αυτέ τι εκπομπέ. Δεν είναι. Εντάξει. Είπαμε ο καθένα κάνει την υπαρξιακή του αναζήτηση και βρίσκει ποιο είναι ο προσωπικό του δρόμο στη ζωή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έγραφα το βιβλίο μου και είχα καταφέρει να μπω το καινούριο μου βιβλίο, το επόμενο βιβλίο, και είχα καταφέρει να μπω σε μία κατάσταση σύγγραφης και έχω να αγγίξω το πληχτρολόγιο από την 3η, 28 Φεβρουαρίου, το βράδυ. Σήμερα ξαναγγίζω το, το πληκτρολόγιο πολύ συνειδητά. Αυτά ήθελα να σας πω. Θα φτιάξω βίντεο vlog κανονικό για το απόγευμα, Σκέφτηκα όμω ότι ίσω κάποιοι από εσά, κάποιε από εσά, κάποιοι από εσά να βοηθηθείτε, αν δείτε ότι και η ψυχοεκπαιδεύτρια σα και η ψυχολόγο σα απορριθμίζεται συναισθηματικά, μπαίνει σε μια συνθήκη στην οποία απογοητεύεται και από τον εαυτό της γιατί στην ουσία αυτό μας πληγώνει, που μα στενοχωρεί περισσότερο, είναι η απογοήτευση από τον εαυτό μα και ότι παρόλα αυτά πιάνει τον εαυτό τη απαλά από του ώμου, όχι από τα μαλλιά, και του λέει: Σίκο και συνέχισε. Θα πηγαίνει κάθε βράδυ περπάτημα με το λάκι. Θα κοιμάσαι νωρί για σένα νωρί και θα ξυπνάς νωρί για σένα νωρί. Θα συνεχίσει τη συγγραφή. Θα ξεκινήσει τα podcast και ο σκοπός σου, η δουλειά σου, η κλίση σου και με γιώτα και με ήτα είναι να υπηρετείς εδώ αυτό το κανάλι και να βοηθάς ακόμη και με το προσωπικό σου παράδειγμα τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τον πολύ εαυτό τους. Να δεχει, τους ανθρώπους να διαχειριζόμαστε τον πολύ εαυτό μας. Το πιο δύσκολο project που έχουμε όλοι μας είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας. Σας αγαπώ και εύχομαι, γιατί ξέρω ότι έχει και άλλους από εσά που είστε σε αυτή την προσπάθεια, εύχομαι να τα καταφέρουμε και να ορθοποδήσουμε ψυχικά και συναισθηματικά. Γεια! Yeah. Yeah. Και πέστε μου για τον ήχο.